κοινωνία και το κέντρο πολιτισμού μας, καθιερώσαμε την φετινή χρονιά έναν νέο καλλιτεχνικό θεσμό στην πόλη μας. Ένα θεσμό τιμής, αναγνώρισης και ανάδειξης του διαχρονικού πολιτιστικού αποθέματος του τόπου μας, καθώς και των εμβληματικών καλλιτεχνών που άφησαν το ξεχωριστό στίγμα τους. Φέτος λοιπόν που ξεκινάει αυτός ο θεσμός και που όλοι εσείς αγκαλιάζετε, επιλέξαμε να τιμήσουμε τον Σταύρο Κουγιουντζή, ένα μουσικό κυριολεκτικά με όλη τη σημασία της έννοιας αυτής. Έναν άνθρωπο που μέσω των τραγουδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Έναν πραγματικό δημιουργό που ποτέ δεν ήταν ούτε έγινε στη γνώση επαγγελματίας, παρά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε. Είμαι πραγματικά περήφανος, φίλες και φίλοι, που ο τόπος μας και η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, συνδέεται με το όνομα του Σταύρου Κουγιουντζή. Μικρασιάτης στην καταγωγή, όπως και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έζησε πολύ δύσκολα χρόνια, όμως με πείσμα και επιμονή κατάφερε να ξεπεράσει αμέτρητα εμπόδια και να ξεδιπλώσει το ταλέντο και τη δημιουργικότητά του. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το μεγάλο ερμηνευτή Γιώργο Νταλάρα, καθώς απόψε η βραδιά αυτή θα είναι ακόμη πιο μαγική, γιατί θα ξανασμίξουν τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουντζή με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Και θέλω να επισημάνω κλείνοντας το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουντζή. Το πρώτο στο πλαίσιο του νέου θεσμού που ξεκινάμε, και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ γι' αυτό τόσο τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον Αλέξανδρο Δοθάνο, όσο και την Πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, την κυρία Μικονίου, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους στην περιφέρειά μας για αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν το αγκάλιαζε από την πρώτη στιγμή η Εμιλία Κουγιουντζή. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί με τη βοήθειά σας κατορθώσαμε να τιμήσουμε όπως του αξίζει το Σταύρο Κουγιουντζή. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλή διασκέδαση σε όλους και όλες.